Στον τομέα των drones, η Ουκρανία δεν σταματάει τις καινοτομίες και ένα χειροπιαστό παράδειγμα είναι το νέο drones που κατασκεύασε, το AQ-400 που λέγεται και Sith. Ουσιαστικά αυτό το drones, όσο παράξενο κι αν είναι, είναι πιο φθηνό από τα drones του Ιράν, τα Shahed. Αυτό έχει μεγάλη σημασία ήδη, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει δυνατότητες οι οποίες μας ξαφνιάζουν, γιατί θα σας το πω στη συνέχεια πώς έχει κατασκευαστεί. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι έχει μια αυτονομία για 900 χιλιόμετρα. Μπορεί να πετάξει με μια ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό του επιτρέπει επίσης να πάει σε ύψος 3.000 μέτρα. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι άμα το συνδυάσουμε το γεγονός ότι μπορεί να κουβαλήσει 48 κιλά βόμβας, πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή είναι φτιαγμένο για να είναι καμικάζ, είναι πολύ επικίνδυνο. Με ποια έννοια? Στην πραγματικότητα ο στόχος του είναι απλώς να χτυπήσει, δεν υπάρχει λόγος να επιστραφεί, άρα είναι πραγματικά μιας χρήσης και το γεγονός, εδώ είναι η καινοτομία, το γεγονός ότι το έχουν κατασκευάσει με ξύλο που κανονικά το παράγουμε μόνο και μόνο τα κοντροπλακέ που λέμε για τα είδη της κουζίνας. Άρα κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα ντρόν με πολύ φτηνά υλικά, το οποίο όμως είναι αποτελεσματικό και έχει ουσιαστικά ένα συνολικό κόστος διηγούνται στα 15.000. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή είναι πιο φθηνό ακόμα και από το Shahed του Ιράν, σημαίνει ότι δεν αποτελεί μεγάλο κόστος για την Ουκρανία σε αυτή τη φάση και αυτό επίσης, επειδή είναι φτιαγμένο με αυτό το υλικό, μπορούμε εύκολα να το παράγουμε μαζικά. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά γιατί δεν είναι με εκτύπωση 3D κτλ. Άρα φαίνεται πολύ απλό, φαίνεται όμως να είναι ταυτόχρονα και πολύ αποτελεσματικό και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, γιατί μερικές φορές θα αναρωτιόμαστε αν είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε drones και κατά πόσο αποτελούν ασύμμετρες απειλές. Εδώ οι Ουκρανοί με την ευρηματικότητά τους απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν καινοτομίες και σε αυτόν τον τομέα, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, βέβαια σε πολεμική φάση. Άρα συνοπτικά για να το έχετε στο μυαλό σας είναι πιο φθηνό από το ιρανικό, παράγεται με κόντρομπλακέ κουζίνας, χρησιμοποιεί ρόδες που βρίσκουμε ακόμα και για τους κυπουρούς και επίσης επειδή είναι καμικάζι και μπορεί να γίνει μια μεγάλη παραγωγή, αυτό σημαίνει ότι άνετα, όπως το είχε δηλώσει η Ουκρανία, θα μπορεί να παράγει ακόμα και 1 εκατομμύριο drones για να προστατεύσει το έδαφος της. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, είναι καλό να την έχουμε στο νου μας και είναι καλό γιατί δίνει και ιδέες για τη συνέχεια.